Η κυβέρνηση ακολουθεί μια συνολική πολιτική στο μεταναστευτικό που δεν επιτρέπει την Τουρκία να κάνει αυτό που έκανε το 2015 και το 2016, δηλαδή να εκβιάσει την Ευρώπη και να ζητήσει πολιτικά ανταλλάγματα, τόνισε ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Νότι Μηθαράκη, μιλώντα στην ΕΡΤ. Θα ολοκληρώσουμε το φράχτη του Εύρου ώστε να καλυφθεί πλήρω το χερσαίο σύνορό μα και διαρκώ ενισχύεται το λιμενικό σώμα με νέα σκάφη, είπε ο υπουργό, που εξήγησε ακόμα πω η πίεση που ασκεί η Τουρκία δεν μεταφράζεται σε πρόβλημα για την Ελλάδα και πως φέτος είναι λιγότεροι οι ετούντες άσυλο. Συνολικά 18.000 άνθρωποι υπάρχουν σε δομές φιλοξενίας σε σχέση με τους 92.000 που υπήρχαν το 2019. Από εκεί και πέρα όπως έχει αποφασίσει και το προηγούμενο Κισεα θα ολοκληρώσουμε το φράκτη του Εύρου ναι. ώστε να καλυφθεί πλήρως το χερσαίο σύνορο της χώρας μας και διαρκώ ενισχύεται και το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή με νέα σκάφη Προχωράει με χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Κονδύλια το ψηφιακό πρόγραμμα ηλεκτρονική κάλυψη όλου του Αιγαίου, το ΕΣΟΘΕ, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε σε κάθε σημείο αν υπάρχει προσπάθεια παράνομη εισόδου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, Ακολουθούμε μια συνολική πολιτική που δεν επιτρέπει πλέον στην Τουρκία να κάνει αυτό που έκανε το 2015-2016, δηλαδή να εκβιάσει την Ευρώπη μάλιστα, μάλιστα. και να ζητήσει πολιτικά ανταλλάγματα. Ο Υπουργό ανέφερε ακόμη ότι έχουν υπάρξει περιστατικά στην Ελλάδα τα οποία θεωρεί η κυβέρνηση υβριδική απειλή. Ήδη βλέπουμε περιστατικά ευρετική απειλή και θα απαντάμε πολύ πιο οργανωμένα όπω κάναμε στο φαινόμενο των το 38 του Εύρου πρόσθεσε. Υπάρχουν κυκλώματα που στοχοποιούν τη χώρα μα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριο Μηταράκης. Καθώ οι λαφροδιακινητέ δεν μπορούν πλέον να φτάσουν στα ελληνικά νησιά, δεν μπορούν να περάσουν τον Εύρο, προσπαθούν να βρουν νέε διαδρομέ. Και αυτή η διαδρομή με τα ιστιοπλοϊκά, η οποία θέτει ανθρώπινε ζωέ σε πολύ μεγάλο κίνδυνο από τα λιμάνια τη Τουρκία προ την Ιταλία και αυτό είδαμε και το ναυάγιο στα Κύθρα, πρέπει να αποτραπεί. Και αυτό είναι η ευθύνη τη Τουρκία. Η Τουρκία, όπω είπε σήμερα και το, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο θέμα τη διασύνδεση τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει την κοινή δήλωση του 2016. Από εκεί και πέρα έχουμε δεχτεί περιστατικά τα οποία εμεί τα θεωρούμε περιστατικά υβριδικού απειλή ναι. όταν συνδυάζεται ε, η προσπάθεια διέλευσης στη χώρα μας με προσπάθεια εκτεταμένης παραπληροφόρησης εις βάρος της Ελλάδος, όπως βιώσαμε και στον Εύρο. Αυτά είναι περιστατικά που δείχνουν ότι υπάρχουν κυκλώματα τα οποία στοχοποιούν τη χώρα μας και είναι δεδομένο πλέον ότι θα απαντάμε πολύ πιο οργανωμένα όπως κάναμε στο περιστατικό που ανέφερα πριν.